Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Πολλά τα θέματα, πολλές οι συζητήσεις, ακόμα περισσότερα τα σχόλια. Τα λαμβάνω εδώ έτσι ζωντανά στο Facebook. Σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια. Περνάμε όμως στο επόμενο θέμα, το πιο ιστορικό, το πιο νοσταλγικό θα το πω εγώ, θέμα της σημερινής εκπομπής. Καλησπέριζω αμέσως τώρα τον καλό φίλο και έτσι, συνεργάτη της εκπομπής, τον κύριο Κώστα Νίκτελη, εκπαιδευτικό συγγραφέα, λαογράφο. Καλησπέρα σας κύριε Νίκτελη. Καλησπέρα και σε ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Θα έλεγα αγαπητέ Χρήστο ότι είναι και επίκαιρο το θέμα. Δεν είναι μόνο ιστορικό, αλλά είναι και επίκαιρο. Τι επιλέξατε να μας δείξετε? Λοιπόν, για τα καραβάκια. Μια που είχαμε ξεκινήσει και μιλήσαμε για τα σφάλματα των δυσκίνητων δημάρχων και των άφωνων πολιτικών μιας κάποιας εποχής, ωραία, να το επαναλάβω για να, έτσι, για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της εκπομπής που γράφεται «Δείγμα», που σημαίνει δάγκωμα και γερό, να το επαναλάβω. Μια που μιλήσαμε για τους δυσκίνητους δημάρχους και τους άφωνους πολιτικούς, οι οποίοι επέτρεψαν στο διάβα του χρόνου να γίνουν τόσα και τέτοια μορφής εγκλήματα στην πόλη. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναδείξαμε το θέμα το τραμ. Σήμερα θα αναδείξουμε το θέμα με τα καραβάκια. Με την αυσιπλοεία του Θερμαϊκού, η οποία ξεκινάει, δεν είναι κάτι το καινούριο και ούτε αυτά που λέμε τη δεκαετία του 50. Θα αποδείξουμε και μπορούμε να το αποδείξουμε από τα 1895 ξεκινάει, όπου ο Χαμντί Μπέις ήταν εκείνος ο οποίος έφερε από τα θαλάσσια λουτρά μπροστά στο Λευκό Πύργο, έκανε και κάτι άλλο ο άνθρωπος, ναύλωσε ή μάλλον έβαλε μερικά μικρά πλοιάρια, τα οποία κάναν μια μεταφορά από το Πεξινάρι στο Αλατίνι, έχοντας διάφορους σταθμούς. Πιο οργανωμένα μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησαν από το 1907, ξέρουμε την ημερομηνία, 19 Τετάρτου του 1907, όπου η εταιρεία Χαριέ Χαμιντιέ, είναι μια ναυτιλιακή εταιρεία, έχει τρία καραβάκια, τον Αχμέτ, τον Βόσπορο και την Κασάνδρα, όπου μεταφέρουν προϊόντα και ανθρώπους μέσα στο Θερμαϊκό κόλπο, κυρίως όμως έχοντας ως βάση ή ως σταθμούς την Πλατεία Ελευθερίας, το Λευκό Πύργο, την Παρασκευοπούλη, η οποία λεγόταν οδός Κερίμ Εφέντιμ, το Καραμπουρνάκι, Μπεξινάρ και Αλατίνη. Αν έχει την καλοσύνη ο σκηνοθέτης να δείξει την πρώτη διαφάνεια, λες και ήταν χθες. Είναι μια παλιά φωτογραφία όπου με το γαλάζιο σημειώνουμε μια εξέδρα η οποία δεν υπάρχει, είναι μια ξύλινη εξέδρα, αγαπητέ Χρήστο, ο Λευκός Πύργος, βλέπουμε την παλιά παρέλυνη, μια φωτογραφία η οποία έτσι συγκινεί. Αυτή είναι γύρω 1930-1935 και γύρω πρέπει. Λίγο αργότερα είχαμε εκεί κατά το Λευκό Πύργο και θερινούς κινηματογράφους. Βέβαια, όχι στο Λευκό Πύργο απλά, είναι στην πλατεία Αριστοτέλους, είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναδείξουμε όταν μιλήσουμε. Θα το δούμε. Προχωρήστε, έρχεται την καλοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι δύο σπάνια κομμάτια από τη συλλογή μας, σπανιότατα κομμάτια. Θα μου επιτρέψετε να αναπτύξω λιγάκι το τι βλέπουμε εδώ πέρα. Δεξιά ο Λευκός Πύργος στην πάνω φωτογραφία και αριστερά είναι μια ξύλινη κατασκευή, όπου ήτανε τα πρώτα, εκεί γινόταν τα πρώτα θαλάσσια λουτρά. Τα πρώτα θαλάσσια μπάνια, τα ψυχρά λουτρά όπως λέγανε. Για φαντάσου, αγαπητέ μου Χρήστο, ότι ο Θεσσαλονικεύς, άνδρας δεν γινόταν, δεν μπορούσαν άνδρες και γυναίκες μαζί. Υπάρχει εξέδρα, έμπαινε μέσα σε αυτή την ξύλινη κατασκευή, διακρίνει τη λαθιατέσα ρούχα, όπου άφηνε, άπλωνε τα ρούχα του, πλήρωνε το αντίτιμο, ήταν δύο μεταλλίκια, δεν ξέρω την αξία. Είναι πολύ μικρή η αξία βεβαίως, και βεβαίως με μια σκάλα κατέβαινε κάτω και έκανε μπάνιο. Μετά, όταν τελείωνε το μπανάκι, του ερχόταν, ντυνόταν και έφευγε. Όμως, για να μην αδικήσουμε και τις γυναίκες, υπήρχε, ας πούμε, η Ντενίζ Λαρί, είναι και τα γυναικεία λουτρά, τα βλέπουμε. Αυτό είναι στο ύψος περίπου του Μακεδονία Παλάς. Πάνω κάτω εκεί βλέπουμε, αν θέλετε, τις κατασκευές όπου οι γυναίκες κάναν μπάνιο εκείνη την παλιά καλή εποχή και μιλάμε για τα 1907-1908. Προχωρήστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Μια υπέροχη Θεσσαλονίκη, εικόνες τις οποίες οι παλιοί Θεσσαλονικείς τις έτσι βλέπουν πολύ συγκίνηση. Ένα Θερμαϊκό ο οποίος ήταν γαλάζιος, γεμάτο από καραβάκια. Γεμάτο από καράβια, κάθε μορφή ιστιοφόρα. Και κάτω δεξιά βλέπουμε τον συνδυασμό ο οποίος υπήρχε, τραμ, και βεβαίως τα καραβάκια τα οποία κάναν τη μεταφορά από τη μία περιοχή στην άλλη. Προχωρήστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ.
μια παλιά Θεσσαλονίκη, πάλι μάλλον εικόνες από την παλιά Θεσσαλονίκη, τα νερά καταγάλανα, επάνω αριστερά είναι τις δεκαετίες του 1920 και επάνω δεξιά είναι γύρω στις δεκαετίες 1930-1935. Προχωρήστε. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι λίγο πιο γνώριμη για όλους εμάς, οι οποίοι είμαστε περίπου από τα 50 μας μέχρι τα 65 μας και 70 μας χρόνια. Ήδη η παραλία της Θεσσαλονίκης έχει διαμορφωθεί, αλλά βλέπουμε επειδή είναι αυτό. Εσείς το λέτε πολύ ευγενικά όμως. Ναι. Η παλιά παραλία έχει διαμορφωθεί. Εγώ θα το πω ότι ήδη έχει καταστραφεί με αυτά τα απέσια. Θα ήθελα να το πω. Τα οποία. Τα κουβάκια. Ποιοι άθλοι αρχιτέκτονες τα έχτισαν εκεί πέρα. Ξέρετε τι έχει πει ένας παλιός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Λέει, εάν λέει, ερχόντουσαν, αν ζούσαμε σε άλλες εποχές και ερχόντουσαν οι κουρσάροι από μακριά, θα φεύγαν από εκεί και θα λέει, πάμε να φύγουμε γιατί αυτοί έκαναν πολύ μεγάλα τείχη τα οποία είναι απροσπέλαστα από την πλευρά της θάλασσας. Είναι γεγονός ότι έχουμε καταστρέψει κυριολεκτικά μια πόλη. Έχω τονίσει στην αρχή και δεν θα πάω να το. Ποτέ δεν θα σταματήσω να το λέω, μια σωρία δυσκίνητων δημάρχων και αφώνων πολιτικών είναι αυτοί οι οποίοι διαμόρφωσαν αυτή τη Θεσσαλονίκη. Αν παρατηρήσει κανείς, βλέπει τα καραβάκια, στο ένα είναι η Λεύκη και στο άλλο είναι ο Βόσπορος. Κάτω αριστερά είναι η περιοχή της Αγίας Τριάδος, κάποιοι απαθανατίζονται μαζί με τα πλοιάρια τους, είναι προφανώς το προσωπικό. Και κάτω δεξιά ένα καραβάκι το οποίο έχει φορτώσει μια κάποια Κυριακή, ένα Σάββατο, κυρίως αυτές τις μέρες λειτουργούσαν, αν και βεβαίως στους ερμηνείς μήνες ήταν καθημερινά, βλέπετε τον κόσμο ο οποίος υπάρχει μέσα και προορίζεται για να πάει στην διαδρομή την οποία έχει χαράξει το πλοίο. Προχωρήστε. Αυτό τώρα είναι βενζίνα ή. Βενζίνα. Είναι βενζίνα ή δεν είναι ιστιοφόρο. Όχι. Δεν είναι ιστιοφόρο, όχι, δεν χρησιμοποιείται. Εδώ έχουμε καταγράψει μερικές από τις ονομασίες των καραβιών τα οποία υπήρχαν και τα οποία κάνανε τα δρομολόγια. Τα βλέπουμε εδώ πέρα το ένα δίπλα στο άλλο. Ήταν η Θεσσαλονίκη 1 και 2 και μάλιστα είχα τη χαρά να γνωρίσω και γνωρίζω με τη μάμη τη φιλία του ο Χρυσόστομος Τζικάκης, ο οποίος νεαρός τότε ήταν μέσα ναύτης. Η Άννα Μαρία, η Ιουλία, Αγγελική, Καμέλια, Φανούλα, Ναυτίλος, Ευδοκία, Λευκή, Ελίσποντος, Ερμής και τα τρεις στελείς που σημαίνουν είναι πάρα πολλά καράβια τα οποία αλλάζουν και τις ονομασίες. Σε κάθε όμως περίπτωση ήταν καταπληκτικό διότι συνέδεαν τη Θεσσαλονίκη με όλους τους γνωστούς τόπους στους οποίους εμείς οι Θεσσαλονικείς απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή, μάλλον απολαμβάναμε παλαιότερα, τώρα όχι τόσο πολύ το μπάνιο. Προχωρήστε παρακαλώ. Κύριε Κώστα, αυτά τα καραβάκια τα οποία δείξατε. Ναι. Να ξαναδούμε λίγα και την προηγούμενη φωτογραφία, βεβαίως. Παρακαλώ, πριν μας. Αυτά εδώ τώρα που λέτε, Θεσσαλονίκη, Άννα Μαρία, Ιουλία, Αγγελική, Καμπέλα. Θεσσαλονίκη 1 και 2 ήταν 2, ναι. Ναυτίλος, Ευδοκία, Λευκή, Ελίσποντος, Ερμής. Αυτά είχαν το χαρακτήρα των τακτικών δρομολογίων. Τακτικά δρομολόγια. Είχαν συνασπιστεί, κάναν μια εταιρεία οι άνθρωποι, όπου με βάση ένα πρόγραμμα πήγαιναν, ο ένας πήγαινε εκεί, ο άλλος πήγαινε εκεί, και ανάλογα την δυναμικότητά τους. Κοιτάξτε, το σύνολο, τα περισσότερα εξ αυτών, νόμιμα το τονίζω αυτό, ήταν 120 έως 150 θέσεων. Βεβαίως, δεν ξέρω, δεν μπορούσε να τα ελέγξει. Υπήρχαν όμως και η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η οποία έπαιρνε και 400 άτομα. Δεν παρατηρήθηκαν ατύχημα στο διάβα του χρόνου, δόξα τω Θεώ. Προς ακτή θερμαϊκού τα πάντα. Ναι, προς ακτή θερμαϊκού όλα. Δεν φτάνανε, δεν βγαίνανε από το θερμαϊκό. Όχι. Δεν μπορούσαν να βγουν δηλαδή. Όχι. Είναι μικρή δυνατή. Ελαχίστων κόρων. Για προχωρήστε παρακαλώ. Εδώ τους εφοπλιστές μέσα σε εισαγωγικά είναι, καταφέραμε και με τη μελέτη μας, λέμε η λευκή ιδιοκτησία των αδερφών Αράπη, κατασκευάστηκε το 36, διαλύθηκε το 72, Θεσσαλονίκη ιδιοκτησίας, οικογένειας Πανέρα, όλοι αυτοί οι Θεσσαλονικείς οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες και από ό,τι βλέπετε όλοι αφή, δηλαδή που σημαίνει οι αδέρφια ήταν και μεταξύ τους, είχαν μερικά μερίδια, παλιά είχαν βάρκες και συνέχεια απέκτησαν αυτά τα πλοιάρια. Προχωρήστε παρακαλώ. Εδώ είναι δύο πολύ όμορφες φωτογραφίες, η κάτω αριστερά είναι πανέμορφη, οι πιτσιρικάδες, κάποιος
ψαρεύει, την βάλαμε έτσι επί τούτου, ας πούμε, για να δουν, να θυμηθούμε, κοντά παντελονάκια και τυράντες, εγχρό και καρμένη που σημαίνει ξερισμένη με μια φουρτίτσα μπροστά και βεβαίως δύο όμορφα καραβάκια περιμένουν να φορτώσουν και να φύγουν, όπως η κάτω δεξιά είναι στη δεκαετία του 50 και εκεί βλέπουμε στο βάθος τα καράβια τα οποία περιμένουν να φορτώσουν και να φύγουν προς τις γνωστές, στους γνωστούς προορισμούς. Προχωρήστε παρακαλώ. Αριστερά είναι η Λευκή, δεξιά είναι η Θεσσαλονίκη, η δεύτερη Θεσσαλονίκη και βεβαίως... Και η Λεωφόρος Νίκης είναι διπλός, δεν είναι καν μονόδρομος. Θα κάνουμε ένα ειδικό θέμα και για τη Λεωφόρο Νίκης, αξίζει τον κόπο, διότι είναι μία από τις κεντρικότερες και η πιο γνωστή. Προχωρήστε. Εδώ βλέπουμε τα καραβάκια εκείνης εποχής, ας πούμε, εντάξει, η Ευδοκία κάτω δεξιά, κάτω, το πάνω και πάνω πρέπει ναυτίλος. Να είναι ναυτίλος. Προχωρήστε. Να και πάλι ο ναυτίλος και να πώς έφτανε, είναι η παραλία της Περαίας εδώ πέρα. Προχωρήστε. Βλέπουμε η Ελλάς και πάλι σε έγχρωμο. Επιχρωματισμένο μιας κάποιας εποχής. Τα καραβάκια, η Λευκή, προχωρήστε. Η Φανούλα, να είναι άλλο καράβι το οποίο ξεχάσαμε στην αρχή να το βάλουμε, βρήκαμε το φωτογραφικό υλικό, αν προσέξεις αγαπητέ Χρήστο, αυτή είναι η προβλήτα της Αγίας Τριάδας, βλέπεις ότι είναι ξύλινη, έτσι. Ναι. Προχωρήστε. Εδώ έχουμε και πάλι κάτω δεξιά, μάλλον η δεξιά φωτογραφία είναι η Βαρβάρα και δύο πολύ όμορφες έτσι σκηνές, οι οποίες απαθανατίζουν τον κόσμο, ο οποίος επιβιβάζεται πάνω στα καράβια. Τώρα, ένα κομμάτι από εφημερίδα, 7 πολυτελέστατα σκάφη θα εκτελούν φέτος στον Θερμαϊκόν τουριστικά δρομολόγια, 4 δραχμές το αντίτιμο, πολύ φθηνό εκείνη την εποχή και κάτω δεξιά και πάλι η Θεσσαλονίκη, σε πιο κοντινό αισθάνταν, προχωρήστε. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο, έτσι, είναι μια χαρακτηριστική μάλλον δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες, όπου ο κόσμος περιμένει υπομονετικά να έρθουν τα καραβάκια, να φορτώσει και να πάνε στον προορισμό. Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι η σειρά στην οποία πρόκειται να επιβιβαστούν στα δρομολόγια πάνε για την Αγία Τριάδα. Ήταν ξεχωρίχη και ορισμένα τα οποία ήταν απευθείας. Δεν υπήρχε μονάχα, έκανε, σε ορισμένα υπήρχαν και απευθείας. Και κάτω δεξιά απαθανατίζονται πολλοί οι οποίοι είναι κρεμασμένοι πάνω στο καράβι. Προχωρήστε. Εδώ είναι η Αριστοτέλους, η πλατεία Αριστοτέλους, εδώ η κινηματογράφη που έλεγες αγαπητέ Χρήστο, εδώ πρώτη είναι 5 κινηματογράφη, αλλά τη δείχνουμε από αυτή τη γωνία για τα καραβάκια τα οποία υπάρχουν. Προχωρήστε. Και πάλι 3 όμορφες φωτογραφίες. Προχωρήστε ακόμη λίγο. Ας σταματήσουμε εδώ. Εδώ βεβαίως είναι... καλά, λόγος για Χαλκιδική δεν γινόταν. Η Χαλκιδική ήταν ένας ονειρεμένος τόπος στον οποίο δεν μπορούσε να πάει κανείς. Δεν τον είχαν ανακαλύψει οι Θεσσαλονικείς ως ονειρεμένο τόπο. Όχι, υπήρχε, όλοι ξέραμε. Για παράδειγμα, για να πάει κανείς στα Μουδανιά, ήταν εντάξει το πρώτο σημείο. Για να πας ήθελες 2-3 ώρες. Μία διαδρομή η οποία είναι μισή ώρα, ή στο Μαρμαρά ήθελες 4,5-5 ώρες να πας. Και για τη Συνθονία έπρεπε να περάσεις και την. Δεν το συζητάμε, ήταν πολλά πράγματα. Με βάρκα περνούσες την όμως εμείς οι Θεσσαλονικείς έδειχνα εδώ την διαφάνεια αυτή. Για εμάς Θεσσαλονικείς, ας πούμε. Και όταν λέγαμε ακόμη, ξέρετε, ότι θα πάμε να κάνουμε μπάνιο στην Αγία Τριάδα, υπήρχε κόσμος ο οποίος έλεγε: τι κάνετε ρε παιδιά στην Αγία Τριάδα, θα κάνουμε μπάνιο. Καλά χασίστε ρε παιδιά, τι γίνεται. Εμείς προσωπικά, η οικογένειά μου, η συγχωρεμένη μανούλα μου, η κυρία Ζαφυρό, έπαιρνε 3 αγοράκια που είμαστε εμείς, ανεβαίναμε στην συγκοινωνία εκεί, την αστική συγκοινωνία στον Άσ, και πηγαίναμε στη Νέα Κρίνη. Πού? Στην Παπαρούνα. Όχι πια, Άρετσου. Η Άρετσου ήταν πολύ μακριά, αγαπητέ Χρήστο. Είναι δίπλα στην ταβέρνα Καρεκλά, α πούμε, αν σου λέει τίποτα. Ναι, όπου εκεί υπήρχε λοιπόν ένα ταβερνί.
ψωμίδι, ο ξένος ζαχαροπλαστείο, έπινε η συγχωρεμένη πορτοκαλάδες και εμείς πλατσουρίζαμε. Όταν κάποτε ήθελα να μας φάει κάτι. Στη Σοφούλη, δηλαδή. Στη Σοφούλη, βεβαίως Σοφούλη. Τώρα, αρετσού και τα λοιπά ήταν αστείο. Εμείς δε, επειδή εγώ είμαι γέννημα θρέμα του Πιώτης, όταν εμείς αρχίζαμε να κάνουμε τα σκασαρχεία, όταν τα τάξη Τετάρτη, Πέμπτη τάξη, Έκτη τάξη κτλ. Ξέρεις τι κάναμε. Το γυμνάσιο Τούμπας είναι Μάρκο Μπότσαρη, μέσα σε 10 λεπτά πηγαίναμε, ξεγυμνωνόμασταν, κάναμε μπάνιο πούλες, αγαπητέ Χρήστο. Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα. Μα ήταν καταπληκτικά. Στο ύψος της Μπότσαρη. Βεβαίως, μα ήταν καταπληκτικά τα νερά. Και επαναλαμβάνω και πάλι, ας πούμε, η διαδικασία. Πηγαίναμε βεβαίως και στην Αγία Τριάδα, η οποία όντως ήταν ονειδεμένη εκείνη την εποχή. Βεβαίως με τη σχετική προετοιμασία, βουλάκια, τυράκια, σαλαμάκια και όλα τα σχετικά. Ας πούμε, κάνουμε μια εκδρομή. Ωραία, εδώ λοιπόν είναι της Μηχανιώνας επάνω και κάτω δεξιά είναι του Μπαξέ. Βλέπετε πόσος κόσμος υπήρχε εκείνη την εποχή και πώς απολαμβάνει ο κόσμος το μπάνιο του. Προχωρήστε παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε διάφορες σκηνές από τα μπάνια εκείνης εποχής, τώρα τα παιδάκια εκείνα φαντάζομαι ότι είναι αρκετά μεγάλα και αν βλέπουν ίσως αναγνωρίσουν τη φατσούλα τους, ας πούμε, οι φίλοι κάπου αριστερά, αυτό είναι στο Μπαξέ και πάλι, είναι ξύλινο, βλέπετε, περιοχή της Αρετσούς, να εδώ που έλεγες προηγουμένως, ας πούμε, η περιοχή της Αρετσούς, τις γυναίκες οι οποίες βεβαίως τα μεικτά μπάνια, ξέρετε, γίνεται από το 1924 και μετά. Βλέπετε τι όμορφα μαγιό φοράνε οι γυναίκες και πάλι αυτά είναι τολμηρά μαγιό, έτσι. Δεν είναι της παλιάς καλής εποχής, οι οποίοι πιάνανε από το γόνατο και πάνω, ας πούμε. Προχωρήστε παρακαλώ. Εδώ, μια περιοχή, Χρήστο, σε προκαλώ, αν μπορεί να δεις ποια είναι αυτή η περιοχή, αν την καταλάβεις, ας πούμε, λίγο δύσκολο. Να πάρω τη βοήθεια του κοινού. Να πάρεις τη βοήθεια του κοινού. Επέτρεψε να σου πω ότι έχεις πηγαίνει την εβδομάδα μια-δύο φορές να πιεις ένα καφέ, είναι η Κρίνη, η παραλία της Κρίνης. Παραλία της Κρίνης, η οποία έχει καταγάλανα νερά εκείνη την παλιά καλή εποχή και θα πω, οφείλω να το πω, πρόσφατα με δύο καλούς φίλους πήγα στην Αγία Τριάδα. Και με πολύ πολύ συγκίνηση είδα να πλησιάσουν πάλι τα καραβάκια αυτά, να γίνεται πάλι το δρομολόγιο, το οποίο αν αξιοποιηθούν φαντάζομαι θα λύσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και σημαντικό το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης της μεταφοράς. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ένα από τα μεγάλα λάθη, ένα από τα πολύ μεγάλα εγκλήματα τα οποία γίνηκαν σε αυτόν τον τόπο, από πάλι θα το πω, δυσκίνητους δημάρχους και άφωνους πολιτικούς, οι οποίοι δεκόταν τα πάντα από πλευράς των Αθηνών. Χτυπήσαμε δυστυχώς την ακτοπλοεία αυτή, η οποία μπορούσε να λειτουργήσει επιβοηθητικά και συγχρόνως με τον ΟΑΣΤ και με το ΤΡΑΝ. Θα μπορούσε να λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Προχωρήστε, εδώ είναι τροβαδούροι οι οποίοι είναι στην παραλία, κάτω βλέπετε τα καραβάκια που έρχονται, φορτώνουν και ξεφορτώνουν. Πολύ χαρακτηριστικές φωτογραφίες εκείνης εποχής, μακεδονικά νέα επίσης, ας πούμε. Προχωρήστε. Τώρα, εδώ υπάρχουν μερικές έγχρωμες διαφάνειες, οι οποίες είναι από την Αγία Τριάδα, από το κάμπι της Αγίας Τριάδας, το οποίο έχει εγκαταληφθεί εμπολής. 10 χρόνια ρημάζει. Ναι, 10 χρόνια ρημάζει. Την παλιά καλή εποχή βλέπεις έσφυζε από ζωή εκείνη και ήταν πανέμορφο, έτσι. Αλλά δυστυχώς, ας πούμε, δεν αξιοποιήθηκε και κακώς δεν αξιοποιήθηκε. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πάρα πολλά πράγματα. Με το κτέλ πηγαίναμε εκεί. Ορίστε. Με το κτέλ πηγαίναμε. Ναι, πηγαίναμε το κτέλ και. Το 74, να το 75. Πω και πάλι, ας πούμε, προκαλούσε, αν θέλεις, την απορία στους γείτονες ή και στους φίλους, ας πούμε, ειδικά στην περίοδο τη δικιά μας που. Για να βρούμε το δίφραγκο, ας πούμε, ήταν αδύνατον όταν λέγαμε αυτά τα οποία λέγαμε. Τώρα, στην Αγία Τριάδα, μην ξεχνάς, υπήρχαν τα beach party που έχουν παρελάσει από εκεί όλα τα γνωστά συγκροτήματα, από Olympians κλπ. Είναι εκεί διάφορες... στα 60s και στα 70s ναι. Ήταν είναι πραγματικά γράφτηκε ιστορία. Γράφτηκε ιστορία εκεί. Είναι οι διαφάνειες αυτές οι οποίες βλέπουμε, εδώ είναι καταπληκτικά, έτσι. Η συνέχεια από το αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη είναι η κάτω και πάνω είναι η πλάση της Αγίας Τριάδος. Προχωρήστε. Καταπληκτικά, έτσι, Χρήστο. Πάλι Αγία Τριάδα είναι. Πάλι Αγία Τριάδα. Ναι, δεν υπάρχει δυστυχώς. Είναι το τέρμα, ξέρεις, του λεωφορείου. Είναι, ναι, το τέρμα, είναι, το τέρμα. Είναι η χαρακτηριστική, έτσι, είσοδος. Ναι, ξέρεις ότι είναι. Εντάξει. Όχι μονάχα εκείνη, και το πιο σημαντικό είναι στο βάθος που είναι το βουνό που κόβει και εκεί πέρα ήταν κατασκηνώσεις. Τότε Μπαξές. Αυτή τη βρήκαμε έγχρωμη. Τώρα ποια σχέση μπορεί να έχουν τώρα που μας βλέπουν οι κάτοικοι του Μπαξέ όταν βλέπουν
αυτή τη φωτογραφία τρίβουν τα μάτια τους, ας πούμε, διότι πραγματικά έχει χαθεί το χρώμα, Χρήστο. Ναι, ναι. Είναι δυνατόν τώρα αυτό, αυτό, και... το υπέροχο μέτωπο, αυτό το υπέροχο μέτωπο να γεμίσει από πολυκατοικίες. Και τι πολυκατοικίες, για όνομα του Θεού. Θα μπορούσαν οι πολυκατοικίες βέβαια να γίνουν πίσω, ας πούμε. Για προχωρήστε λιγάκι. Είναι πραγματικά έτσι δυστύχημα αυτό. Δυστύχημα, δυστύχημα. Και βέβαια αφιερωμένοι στους λάτρεις της πόλης, εγώ προσωπικά τους αφιερώνω την αριστερή φωτογραφία, η αριστερή φωτογραφία, το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, για το οποίο θα μιλήσω για κάποια εποχή. Με το περιτύχισμα του Λευκού Πύρου. Με το περιτύχισμα του Λευκού Πύρου και δεξιά βεβαίως όπως είναι. Οφείλω όμως να πω, αγαπητέ Χρήστο, ότι εδώ έχουν χρησιμοποιηθεί, είχαμε και καραβάκι. Ποταμόπλιο με ρόδες, το οποίο λειτουργούσε, έχει έρθει στα 1922. Την όθηση στην ακτοπλοεία την έδωσαν οι πρόσφυγες, κυρίως οι πρόσφυγες, οι οποίες ήρθαν από τα 1922-1924. Οι οποίοι ήταν εξοικειωμένοι με τη θάλασσα, προφανώς, και με τη θαλάσσια συγκεκριμένη. Ίωνες και τα λοιπά, Πόντι, Ίωνες, Κωνσταντινοπολίτες, μάλλον οι Κωνσταντινοπολίτες δεν πειράχθηκαν, ήταν οι περίφημοι ταπλοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας πούμε, το δυναμικό αυτό, το οποίο ζητούσε δουλειά, προσπάθησε και βρήκε μέσα από την ακτοπλοεία, κατάφερε και βρήκε θέσεις εργασίας και αναπτύχθηκε πραγματικά. Δηλαδή στη δεκαετία του 50-60 μέχρι και του 70 απασχολούν το χιλιάδες άτομα και δεν υπερβολή για αυτό που λέω, μέσα από αυτό το μέσο μεταφοράς, διότι δεν μεταφέραμε μονάχα ανθρώπους, σκέψου ότι αυτά έπρεπε να συντηρηθούν. Ναι, υπήρχε, αν θέλεις, υπήρχε το ναυπηγείο των αδελφών Χωματά, το οποίο είναι στα πολυμαντήρια, εξακολουθεί και πάλι, ας πούμε. Εδώ βεβαίως, όταν μιλάμε για τα καραβάκια και όταν μιλάμε για τα θαλάσσια λουτρά της εποχής εκείνης, οφείλουμε να πούμε ότι και πώς το αντιμετώπισαν οι εφημερίδες. Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς το αντιλαμβάνομαι και ξέρω, το ξέρω κατά μία φράση Χρήστο, μόνο μία φράση, ας πούμε, ότι ξέρεις ότι δίναν οδηγίες ηλιοθεραπείας και λέγανε ότι καθημερινά πρέπει να επιδεικνύετε ένα τμήμα του σώματός σας. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα που κάνετε μπάνιο θα πρέπει να σκεπάζεστε και να αφήνετε μονάχα τα πόδια σας. Την επόμενη φορά πρέπει να σκεπάζετε όλο το σώμα σας και να αφήνετε μόνο το πρόσωπό σας κλπ. Αποτελούμε με αντικείμενο ανισέρμες αυτά. Είναι πολύ, αλλά... είναι πολύ γλυκά όμως. Είναι όμως πανέμορφα, ευχαριστώ πανέμορφα. Πολύ, ελπίζω μέσα σε αυτό το ζώφο ο οποίος υπάρχει να δώσαμε και μια στιγμή στις στιγμές νοσταλγίας στους φίλους τηλεθεατές. Είμαι σίγουρος ότι το κάναμε. Το κάνατε εσείς. Το κάναμε. Ευχαριστώ δηλαδή. Θερμά. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Κύριε Κώστα Νίγδελε, ευχαριστώ θερμά και εσάς κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα της εκπομπής, στην οποία δίνουμε τις καλύτερες ευχές μας για ένα ευχάριστο απόγευμα και για ένα ακόμα πιο ευχάριστο βράδυ. Πρώτο ο Θεός, αύριο στις 5 πάλι μαζί, προκειμένου να δούμε πάλι παρέα τα σημαντικότερα θέματα της αυριανής επικαιρότητας. Μέχρι τότε να είστε καλά, γεια σας.